Πάμε και στον Νίκο τον Γιαπρακά, να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία γενικότερα, αλλά και ένα ατύχημα τέλος πάντων που έγινε εξαιτίας χαλαζόπτωσης. Θα σας επαναφέρω στην κακοκαιρία λοιπόν και τα θύματα τελικά, και έχουμε και θύμα μάλλον από την χαλαζόπτωση την οποία είχαμε στην περιοχή των Καλαβρίτων τα προηγούμενα 24 ώρα, καθώς είχαμε δει τα ρεπορτάζ, είχαμε πάει στην περιοχή όπου οι κάτοικοι μετά το απίστευτο το χαλάζι το οποίο είχε ρίξει βγήκαν πάνω στις στέγες και τα 60 σπίτια του χωριού, να θυμίσουμε ότι είχαν προβλήματα στις στέγες εξαιτίας της πολύ μεγάλης χαλαζόπτωσης που έπληξε την περιοχή, και ο ένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλον προκειμένου να προστατεύσουν τα σπίτια τους, να επιδιορθώσουν ό,τι μπορούσαν να επιδιορθώσουν πριν ξαναρίξει βροχή. Δυστυχώς ένα από τα άτομα του χωριού έπεσε από τη στέγη, βρέθηκε στο κενό, γλίστρησε ο άνθρωπος, ενώ έκανε εργασίες σε μια στέγη σπιτιού. Όλοι εκείνες τις ώρες βοηθούσαν ο ένας τον άλλον για να προλάβουν τις ζημιές. Έπεσε ο άνθρωπος από τη στέγη, από μεγάλο ύψος, έπεσε κάτω στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα, ακόμα και στη λεκάνη. Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Έγινε χθες εγχείρηση όπου μάθαμε ότι πήγε αρκετά καλά και τώρα όλοι στο χωριό περιμένουν τον συμπατριώτη του προκειμένου να αναρρώσει και να επιστρέψει δυνατός και γερός. Είναι πάντως αυτό ένα θύμα. Δεν ήταν έμεσο θύμα της κακοκαιρίας κι αυτός. Βέβαια. Έμεσο θύμα της κακοκαιρίας. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και σε λίγο.